Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε να φτιάχνουμε μία τούτου φούστα και τελικά που θα χρειαστούμε είναι λάστιχο και τούλι. Εγώ τη συγκεκριμένη φούστα θα την φτιάξω για να κάνω αποκριάτικη στολή στη μικρή μου με θέμα Minnie Mouse, οπότε στην φουστίτσα μου θα κολλήσω και άσπρες βούλες για να γίνει το πουά όπως στη φούστα της Minnie Mouse. Τώρα, λίγα λόγια που θέλω να πω όσον αφορά τις φούστες, πριν ξεκινήσω. Αν θα τη φτιάξουμε με λάστιχο, θέλουμε το λάστιχο να είναι περίπου 8 με 9 εκατοστά μικρότερο από την περίμετρο της μεσούλας του παιδιού μας. Για να το κάνετε με την κορδέλα, θα πάρετε την κορδέλα και θα την περάσετε γύρω από τη μεσούλα του παιδιού σας, για να ξέρετε από πού μέχρι πού πρέπει να, από πού θα πρέπει να ξεκινάει και πού πρέπει να τελειώνει η φούστα. Και θα πρέπει να κάνετε κάτι να βλέπετε τα όρια από πού ξεκινάει και πού τελειώνει, γιατί θα πρέπει να αφήσετε και κορδέλα για να κάνετε τον φιόγκο μπροστά. Οπότε, εμείς θα την κάνουμε με λάστιχο. Το λάστιχο το έχω ήδη φτιάξει, γιατί το έχει ράψει η πεθερά μου στη μηχανή. Μπορείτε να το ράψετε και στο χέρι βέβαια. Εμείς το έχουμε ράψει στη μηχανή. Είναι γύρω στα 8 με 9 εκατοστά μικρότερα από τη μέση της μικρής μου. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα κόψουμε το τούλι. Το τούλι πρέπει να έχει το διπλάσιο μήκος όσο από εκεί που θέλουμε να ξεκινάει μέχρι εκεί που θέλουμε να φτάνει να φτάνει η φούστα μας. Δηλαδή, από τη μέση μέχρι... θέλει να φτάνει μέχρι το γόνατο, θέλει να φτάνει μέχρι κάτω τον αστράγαλο... Ανάλογα μέχρι πού θέλετε να φτάσει η φούστα σας, το τούλι πρέπει να έχει το διπλάσιο μήκος, γιατί θα το διπλώνουμε στη μέση και θα το περνάμε εδώ όπως περνάμε τα κρόσια στα κασκόλ. Εμένα της μικρής μου είναι περίπου 39 εκατοστά από τη μεσούλα μέχρι το γόνατο που θα της κάνω τη φούστα, οπότε θέλω να είναι περίπου 80 εκατοστά το συνολικό μήκος κάθε λωρίδας από τούλι που κόβω. Τώρα όμως πρέπει να υπολογίσουμε και το τούλι που καταναλώνουμε για να διπλωθεί γύρω από το λάστιχο. Τώρα κάθε λωρίδα που κόβουμε θα είναι κάπως έτσι. Και για να είναι εύκολο να το κόψουμε το τούλι, το τυλίγουμε. Εγώ το έχω διπλώσει, το έχω διπλώσει στα 4 ή στα 8 για να είναι πιο εύκολο να το κόψω. Και έχω κόψει κάθε λωρίδα περίπου στα 10 εκατοστά. Μπορείτε να το κάνετε και 15, αλλά εγώ νομίζω ότι τα 15 εκατοστά ήταν αρκετά φαρδί. Αν κάνετε όμως πολύ μακριά φούστα, νομίζω ότι τα 15 εκατοστά ίσως χρειαστούν. Αλλά άμα είναι κοντή η φουστίτσα και τα 10 εκατοστά είναι μια χαρά. Τα 10 εκατοστά είναι μέχρι εδώ. Αυτό είναι το φάρδος. Και αυτό που κάνω, παίρνω το ψαλίδι μου και κόβω το κάθε κομμάτι προσεκτικά για να μην έχει ψαλιδιές επάνω το τούλι. Για να είναι ίσιο και να μην έχει ψαλιδιές το τούλι μας. Και αυτό που έχω κάνει στο τέλος, το ένα μέρος εδώ το έχω πιάσει με συρραπτικό, για να μην μου ξετυλίγεται και για να μην μου φεύγει το τούλι. Πάμε να κόψουμε άλλο ένα κομματάκι μαζί. Και μετά να πάμε να δούμε πώς θα τα περάσουμε όλα αυτά τα κομμάτια επάνω στο όλες αυτές οι λωρίδες επάνω στο λάστιχο. Οπότε εδώ είναι περίπου τα 10 εκατοστά. Και καλό είναι το ψαλίδι μας να είναι καλά κονισμένο για να μην δημιουργεί ψαλιδιές, δηλαδή να το κόβει κατευθείαν το τούλι μας. Οπότε θα έχετε πολλές τέτοιες λωρίδες. Τώρα, εμένα η κάθε λωρίδα είναι επί 2 το μήκος που θέλω, δηλαδή θέλω να είναι περίπου 85 εκατοστά, αλλά έχει το διπλάσιο μήκος, γιατί έτσι ήταν το κομμάτι που αγόρασα. Επίσης, θέλουμε για να είναι πολύ φουντωτή η τούτου φούστα, γύρω στα 5 με 6 μέτρα τούλι, για να είναι αρκετά φουσκωτή.
Παίρνουμε λοιπόν το κάθε κομμάτι. Και παίρνω το λάστιχο και αυτό που θα κάνω είναι, θέλουμε το κομμάτι να είναι διπλωμένο στη μέση ακριβώς. Περνάω το κομμάτι από μέσα από το λάστιχο, βάζω το χέρι μου μέσα και το ανοίγω, πιάνω τα δύο μέρη από το τούλι και τα περνάω μέσα από τη θηλιά που έχει δημιουργηθεί επάνω στο χέρι μου. Και πιάνω το τούλι και το σφίγγουμε αρκετά ώστε να πιάσει επάνω στο λάστιχο, αλλά όχι πάρα πολύ, δηλαδή να μην μας διπλώσει το λάστιχο. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι. Το διπλώνουμε πάλι στη μέση. Περνάω το κομμάτι μέσα από το λάστιχο. Βάζω το χέρι μου μέσα στη μέση εδώ και το κρατάω κάτω για να δημιουργήσω μία θηλιά. Και πιάνω τα δύο μέρη από τούλι που έχω από κάτω και τα περνάω μέσα από τη θηλιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί αυτή η φουστίτσα και μπορείτε να τη φτιάξετε και για αποκριάτικη στολή, μπορείτε να το κάνετε και για να φτιάξετε φορεματάκι στα κοριτσάκια σας. Και όσοι πλέκουμε, μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε μία φούστα όπου ξεκινάει με λάστιχο και κάτω έχει μία σειρά με φιλέ, με τα τετραγωνάκια και να βάλουμε το τούλι, να το περάσουμε με τον ίδιο τρόπο μέσα από το φιλέ. Και το σφίγγουμε τόσο ώστε να κλείσει η θηλιά επάνω στο λάστιχο. Πάμε να κάνουμε δύο κομμάτια ακόμα μαζί και μετά θα πάμε να ολοκληρώσουμε τη φούστα εκτός βίντεο. Διπλώνουμε λοιπόν στη μέση το τούλι. Το περνάω μέσα από το λάστιχο και περνάω το χέρι μου μέσα. Πιάνω τα δύο μέρη από κάτω από το τούλι που έχουν μείνει και τα περνάω μέσα από τη θηλιά. Και το σφίγγουμε σιγά σιγά. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα κρόσι μαζί, διπλώνουμε στη μέση, το περνάμε μέσα στο λάστιχο, βάζουμε το χέρι μας μέσα εδώ για να δημιουργηθεί η θηλιά και πιάνουμε τα δύο μέρη από κάτω από το τούλι και τα περνάμε μέσα από τη θηλιά και σφίγγουμε σιγά σιγά. Και τα πάμε μαζί με τα άλλα τούλια. Τα κολλάμε μαζί να είναι όλα τα τούλια κολλημένα μαζί. Τώρα την υπόλοιπη φούστα θα την τελειώσουμε εκτός βίντεο. Έτσι είναι σε αυτό το σημείο. Τώρα, για να μπορέσουμε να βάλουμε σε όλο το λάστιχο και να γίνει πολύ πολύ φουσκωτή η φούστα μας, αυτό που θα κάνουμε είναι, θα πάω να περάσω το λάστιχο μέσα στην πλάτη μιας καρέκλας για να ανοίξει πάρα πολύ και θα περάσω με αυτόν τον τρόπο τα τούλια επάνω στο λάστιχο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα είναι ανοιχτή πάρα πολύ και θα μπορέσουμε να περάσουμε όσα περισσότερα τούλια μπορούμε. Ενώ αν την αφήσουμε έτσι, επειδή έφτιαξα η πρώτη φούστα που δοκίμασα να φτιάξω τη μικρή μου, δεν το ήξερα και την έφτιαξα έτσι, μόλις τη φόρεσε, άνοιξαν τα τούλια και δεν ήταν όσο φουσκωτή όσο περίμενα. Οπότε πάμε να την περάσουμε σε μία καρέκλα και να περάσουμε όλα τα υπόλοιπα τα τούλια
Και όταν έχω τελειώσει και εγώ θα ξανανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς φαίνεται η φούστα μας και πώς θα βάλω επάνω τους άσπρους κύκλους για να το κάνουμε να μοιάζει σαν το πάτη σε Minnie Mouse. Έχοντας κάνει λοιπόν τα απλά βήματα που δείξαμε νωρίτερα, που το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περνάμε το τούλι επάνω στο λάστιχο, έχω ολοκληρώσει όλη μου τη φούστα. Τώρα καθώς προχωράμε, τραβάμε τα τούλια να σφίξει λίγο το ένα με το άλλο. Δηλαδή θέλουμε να είναι το ένα τούλι δίπλα στο άλλο, τα τραβάμε και λίγο έτσι ώστε να χωρέσει πολλά τούλια επάνω το λάστιχο και να γίνει έτσι φρουφρουδένια η φούστα μας. Δυστυχώς δεν μπορώ να σηκώσω την κάμερα πιο ψηλά ακόμα, την έχω τέρμα για να φανεί όσο πιο καλά γίνεται η φουστίτσα. Αν και θα τη βγάλω και φωτογραφίες για να τη δούμε καθώς ξεκινάει το βίντεο. Τώρα όταν φορεθεί θα ανοίξει και βλέπουμε ότι όλο το λάστιχο, παρόλο που το έχω ανοίξει, το έχω τεντώσει τέρμα, είναι όλο καλυμμένο με τούλι. Γι' αυτό το βάζουμε πάνω στην καρέκλα, για να το ανοίξει η καρέκλα όσο περισσότερο γίνεται και να περάσουμε το τούλι καθώς είναι ανοιχτό το λάστιχο. Έτσι φαίνεται λοιπόν η φούστα μου. Τώρα εγώ αυτό που θα κάνω είναι, επειδή θέλω να κάνω στολή Minnie Mouse, θα πάω και θα πλέξω κυκλάκια και θα τα κολλήσω γύρω-γύρω, δηλαδή δεν θα πλέξω πάρα πολλά, γύρω στα 20 κυκλάκια θα πλέξω και θα τα μοιράσω γύρω-γύρω σε όλη τη φούστα και θα τα κολλήσω με σιλικόνη. Το δοκίμασα σε ένα κομμάτι να βάλω καυτή σιλικόνη και να κολλήσω κάτι επάνω. Φοβήθηκα ότι θα μου έλειωνε το τούλι, αλλά δεν παθαίνει τίποτα το τούλι. Μπορούμε να κολλήσουμε άφοβα επάνω στο τούλι με καυτή σιλικόνη. Τώρα, πράγματα που μπορείτε να κάνετε αν δεν θέλετε να το κάνετε σαν αποκριάτικη στολή και να το κάνετε για φορεματάκι, για γενέθλια, για οτιδήποτε. Μπορείτε να βάλετε λουλουδάκια. Μπορείτε καθώς περνάτε το τούλι, μπορείτε να βάλετε και φιόγκους. Μπορείτε να βάλετε λουλουδάκια, μπορείτε να βάλετε πεταλουδίτσες, μπορείτε να βάλετε γύρω-γύρω να το δέσετε έτσι με τρόπο που να κάνει σαν ρόμβους. Το έχω δει σε φωτογραφίες, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό πάντως. Αλλά δένεις το ένα τούλι με το άλλο γύρω-γύρω και κάνει σαν ρόμβους κάπως. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να διακοσμήσουμε την τουτουδένια φούστα μας. Αν δεν θέλετε να κάνετε κάτι άλλο, εδώ έχετε τελειώσει. Η φούστα είναι ολοκληρωμένη. Απλά, αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε λεπτομέρειες για να την κάνετε ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο παιχνιδιάρικη. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα πάω να δείξω πώς θα πλέξω τα κυκλάκια για να κάνουμε το ποά γύρω στη φούστα μας, για να την ολοκληρώσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να φτιάξουμε το ποά για τη φούστα μας. Και θα χρησιμοποιήσω ένα λευκό ακριλικό και βελονάκι νούμερο 4. Θα ξεκινήσω με τον μαγικό μου κύκλο, οπότε θα πάρω την κλωστή και θα την τυλίξω μία φορά γύρω από τα δύο μου δάχτυλα και θα την φέρω πάνω αριστερά. Θα βάλω το βελονάκι μου κάτω από την δεξιά κλωστή, πάνω από την αριστερή, θα την τραβήξω. Θα γυρίσω μία φορά το βελονάκι μου γύρω-γύρω, θα το βάλω κάτω από την αριστερή κλωστή και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά. Έχοντας κάνει αυτό, έχουμε πλέξει και την πρώτη αλυσίδα για να ξεκινήσουμε το πλεκτό μας. Αυτό που θα κάνω εγώ, θα πάω να πλέξω συνολικά 12 ποδαράκια στο κέντρο του μαγικού μου κύκλου. Θα πλέξω λοιπόν 2 ακόμα αλυσίδες και έχοντας 3 αλυσίδες εν αρχή, έχουμε το πρώτο μας ποδαράκι, οπότε θα πάμε να πλέξουμε 11 ακόμα στο κέντρο του μαγικού μας κύκλου. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ανοίγω τη θηλιά για να μην μου ξυλωθεί ο τελευταίος πόντος. Θα πάρω την κλωστή με την οποία ξεκίνησα τον μαγικό μου κύκλο και θα την τραβήξω τόσο ώσπου το τελευταίο ποδαράκι που μόλις έπλεξα να κουμπίσει το πρώτο.
Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο πρώτο ποδαράκι που έχω πλέξει, που ήταν οι τρεις αλυσίδες, για να ξεκινήσουμε το πλεκτό μας. Πλέκω βουβό, αλυσίδα και στο σημείο αυτό κόβω την κλωστή. Τραβάμε τη θηλιά, σφίγγουμε και αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα πάω να ασφαλίσω τις κλωστές. Ασφαλίσω πρώτα την κλωστή που έχω ξεκινήσει τον μαγικό μου κύκλο και καθώς τυράβω γύρω στις πίσω θηλιές από τα ποδαράκια, σφίγγω κιόλας για να κλείσει η τρύπα. Κόβουμε την κλωστή, πάμε να ασφαλίσουμε και την δεύτερη κλωστή. Στις πίσω θηλιές θέλουμε να ασφαλίζουμε. Κόβουμε και αυτή την κλωστή. Και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε το πουά επάνω στη φούστα μας. Θα πάω να φτιάξω περίπου 20 από αυτά εδώ, από αυτά εδώ τα κυκλάκια, για να το κολλήσω επάνω στη φούστα μου μετά. Πάω να ολοκληρώσω και τα υπόλοιπα λοιπόν και μόλις έχω τελειώσει θα ξανοίξω πάλι το βίντεό μου για να δούμε πώς θα τα βάλουμε πάνω στη φούστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν έχω ολοκληρώσει να πλέκω όλα μου τα κυκλάκια, έπλεξα 2 παραπάνω από αυτά που είπα νωρίτερα, έπλεξα 22 δηλαδή καλού κακού, μήπως χρειαστώ περισσότερα. Τώρα έχει να κάνει κιόλας πόσο πυκνό πουά θέλετε να φτιάξετε. Αν θέλετε να είναι λίγο αραιό το πουά, θα φτιάξετε πάνω κάτω όσο έφτιαξα εγώ. Αν θέλετε να έχει περισσότερες βούλες η φουστίτσα πάνω, σίγουρα θα χρειαστεί να φτιάξετε περισσότερα από αυτά εδώ. Μου πήρε περίπου 1,5 με 2 λεπτά να φτιάξω το κάθε ένα, οπότε τα φτιάχνουμε γρήγορα αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, φέρνω τη φουστίτσα μου κοντά. Αυτό εδώ είναι το πάνω μέρος, είναι το λάστιχο. Και τώρα θέλουμε το πουά να το κάνουμε σε τούλι που είναι πάνω-πάνω, οπότε θα ξεχωρίσω αυτά εδώ τα δύο κομματάκια που είναι τούλι. Αυτά εδώ τα δύο μάλλον που είναι το ίδιο τούλι. Προσπαθούμε να είναι το ίδιο τούλι, δηλαδή να μην πάρουμε από αριστερά και από δεξιά και να τα κολλήσουμε μαζί. Και τώρα επάνω εδώ, θα πάρω αυτό εδώ, θα του βάλω σιλικόνη και θα το κολλήσω επάνω. Θα κάνουμε το ένα μαζί και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνω εκτός βίντεο, γιατί με δυσκολεύει με την κάμερα να τα κολλώ αυτά επάνω. Οπότε με πολύ προσοχή να μην καούμε με το πιστόλι σιλικόνης. Βάζω σιλικόνη στην πίσω μεριά, στην ανάποδη μεριά από το πλεκτό. Βάζουμε αρκετό για να κολλήσει. Θα πιάσω το τούλι, θα το βάλω επάνω και θα το πατήσω προσεκτικά γιατί θα καείτε. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μια πλαστική σακούλα από κάτω για να μην κολλήσει επάνω σας σιλικόνη. Και η πρώτη μου βουλίτσα για το πουά είναι έτοιμη. Θα πάω τώρα με τον ίδιο τρόπο να σκορπίσω όλο το πουά γύρω-γύρω, δηλαδή θα έχω πάνω, λίγο πιο κάτω, πάνω, να είναι διάσπαρτο σε όλη τη φουστίτσα μας, για να φαίνεται όμορφο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έχει κολλήσει αυτό, θα βλέπουμε ότι είναι σταθερό, απλά ήθελε λίγο περισσότερη σιλικόνη εδώ πέρα για να κολλήσει και το υπόλοιπο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται, θέλει να βάλουμε σιλικόνη γύρω-γύρω, αλλά από την πίσω μεριά, για να κολλήσει μέχρι έξω. Οπότε πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα εκτός βίντεο και όταν έχω τελειώσει και εγώ θα ανοίξω για να δούμε πώς φαίνεται η φούστα μας ολοκληρωμένη.
και η φουστίτσα μας έχει ολοκληρωθεί, έχουμε κολλήσει όλα τα πουά γύρω-γύρω, έτσι φαίνεται. Τα κολλάμε σε διάφορα σημεία στη φουστίτσα μας επάνω και έχουμε φτιάξει μία φούστα της Minnie Mouse. Τώρα, αν δεν γνωρίζετε πώς να πλέξετε, σίγουρα θα υπάρχουν υλικά, κάποιο ύφασμα για να κολλήσετε επάνω. Επίσης, μπορείτε να πάρετε άσπρο τούλι και να το μαζέψετε και να το ράψετε και να το ράψετε πάνω σε διάφορα σημεία. Άλλος ένας τρόπος για να φτιάξουμε το πουά γύρω-γύρω. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να αφήνετε και ένα σχόλιο. Και αν θέλετε, ελάτε στην παρέα μας να τα λέμε και στο Facebook. Αν γράψετε εκεί Kikroset, θα βρείτε και την ομάδα και τη σελίδα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Γεια σας!